Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό, γιατί με τη χάρη του Χριστού και σήμερα θα είμαστε μαζί στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε να σχολιάζουμε κάθε τι που μας στέλνετε, ερώτηση, απορία, ζήτημα, θέμα, με email στις διευθύνσεις, στη διεύθυνση που φαίνεται τώρα στην οθόνη σας. Προσπαθούμε λοιπόν να σχολιάζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού με τη χάρη του Χριστού. Δεν διεκδικήσαμε ποτέ και δεν διεκδικούμε την αυθεντία στην ερμηνεία των γραφών. Δεν διεκδικήσαμε και δεν διεκδικούμε ποτέ την άποψη ότι είμαστε δάσκαλοι ή καθηγητές ή θεολόγοι. Δεν είμαστε. Αυτό που είμαστε είναι μαθητές του Ιησού Χριστού που μαθητεύουμε όλοι μαζί σας. Μαθητεύουμε το Λόγο του Θεού, το γεγραμμένο, τον οποίο όμως βεβαίως πιστεύουμε ότι είναι αψευδής, θεόπνευστος και ωφέλιμος σε κάθε άνθρωπο, τόσο η Παλαιά Διαθήκη προς διδασκαλία, επανόρθωση, έλεγχο και γενικά, και μάλιστα να το διαβάσω και από μέσα τι ωραία που το λέει ο Απόστολος Παύλος, όλη η Γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλία, προς έλεγχο, προς επανόρθωση, προς εκπαίδευση την μεταδικαιοσύνη για να είναι τέλειος, άρτιος ο άνθρωπος του Θεού, κατηρτισμένος, εξυρτισμένος εις πάν έργων αγαθών. Αυτή είναι η Παλαιά Διαθήκη. Για την Καινή Διαθήκη όμως ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, ο Λόγος του Αψευδής, λέγει λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Λέει ο Απόστολος Παύλος της προς Κορινθίους επιστολή, «Σας φανερώνω, δε αδελφοί, το Ευαγγέλιο, το οποίο εκήρυξα προς εσάς, το οποίο και παραλάβατε, εις το οποίο και στέκεστε, δια του οποίου Ευαγγελίου και σώζεστε, τι είναι τρόπος σας εκήρυξε αυτό, αν φυλάτετε αυτό, εκτός αν πιστεύσατε ματέως». Με το Ευαγγέλιο λοιπόν που είναι του Ιησού Χριστού, που είναι η δύναμη του Θεού, προσωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα, με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού ο άνθρωπος σώζεται, ενώ με την Παλαιά Διαθήκη ο άνθρωπος εκπαιδεύεται, διδάσκεται. Σήμερα με τη χάρη του Κυρίου μας θα αρχίσουμε από μία αδελφή μας ανώνυμη η οποία γράφει «Είμαι χριστιανή, πιστεύω στο Θεό τον Τριαδικό, αγαπώ τον Κύριό μου Ιησού Χριστό και θέλω να πάω στον ουρανό με τα πάσης βεβαιότητας. Θα ήθελα όμως να ρωτήσω, εάν φορώ κοντή φούστα ή φορώ παντελόνια, θα πάω στην κόλαση? Δεύτερον, εάν βάφομαι γενικά ή βάφω τα μαλλιά μου, θα πάω στην κόλαση? Τρίτον, εάν κόβω τα μαλλιά μου κοντά και αν όταν προσεύχομαι δεν φορώ μαντήλι, θα πάω στην κόλαση?» Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που θα μου απαντήσετε. Ο Κύριος να σας ευλογεί. Θα ήθελα να τονίσω ότι οι ερωτήσεις μου είναι καλοπροαίρετες. Ναι, αγαπητοί μας αδελφοί και φίλοι, χριστιανοί, χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχεις δεχθεί τον Χριστό, που πιστεύεις στο Θεό, που αγαπάς τον Χριστό και που ζητάς, όπως μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού, πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θα μας τα προσθέσει ο Θεός. Και θα στα προσθέτει και θα μας τα προσθέτει σε όλους. Η αλήθεια είναι ότι είναι γεγραμμένο ότι ο ακούον το λόγο μου, διαβάζω από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 24. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι ο ακούον το λόγο μου και πιστεύουν στον Πεψαντάμε, έχει ζωή αιώνιον. Και εις κρίσιν δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου εις τη ζωή.
Άρα λοιπόν, εάν ακούς τα λόγια του Χριστού, το Ευαγγέλιο του Χριστού και πιστεύεις στον Πατέρα Θεό, όπως γράφεις, που απέστειλε τον Ιησού Χριστόν στον άνθρωπο ως αμνών του Θεού για να σηκώσει τις αμαρτίες του κόσμου, τότε έχει ζωή αιώνια. Και ακόμη ο ίδιος ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός λέγει, αληθώς σας λέγω, ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωή αιώνια. Η κυρίαρχη υπόσχεση που έδωσε ο Θεός με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού στον άνθρωπο είναι μία. Ζωή αιώνιος. Αυτή είναι η υπόσχεση του Θεού. Εάν μάλιστα λέει ο Απόστολος Παύλος, ελπίζομαι στο Χριστό μόνο για τη ζωή αυτή, είμαστε οι ελεηνότεροι πάντων των ανθρώπων. Άρα λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, χριστιανοί, η αλήθεια είναι ότι όποιος αγαπάει το Χριστό, πιστεύει στο Θεό και εκζητεί τη Βασιλεία του Θεού, έχει ζωή αιώνιον. Όμως, πρέπει να δούμε πώς, ποια είναι η διαδικασία την οποία ο Θεός έχει προβλέψει μέσα από το Λόγο Του για να λάβει ο άνθρωπος τη ζωή την αιώνιον, επειδή πιστεύει στον Θεό και αγαπάει τον Ιησού Χριστό, που γι' αυτό το σημείο θα έπρεπε να προσθέσουμε ότι είναι γεγραμμένο «Ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με». Κάποτε πήγε ένας διδάσκαλος των Ιουδαίων, άρχων των Ιουδαίων, ο Νικόδημος, τον Κύριο, και του είπε «Διδάσκαλε, εξεύρωμεν, ότι από Θεού ήρθες διδάσκαλος, διότι κανείς δεν μπορεί να κάνει τα σημεία αυτά, τα οποία εσύ κάνεις, εάν δεν είναι ο Θεός μετ' αυτού». Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν πιστεύει στο Θεό και ακούει με προσοχή τα λόγια του Χριστού, πιστεύοντας ότι είναι διδάσκαλος παρακυρίου, γιατί ο λόγος του δεν ήταν μόνο με λόγια, αλλά ήταν με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως, με έργα. Ο λόγος του Θεού ήταν δυνατός, ο Ιησούς Χριστός ήταν δυνατός εν λόγω και εν έργο. Άρα, πίστευε στο Θεό, άκουγε με προσοχή τα λόγια του Χριστού, πλησίασε το Χριστό εκζητώντας ο αιώνιο. Σε αυτόν λοιπόν τον άνθρωπο ο Ιησούς Χριστός απάντησε. Επειδή πίστευε στο Θεό και ενδιαφερόταν για τα λόγια του Χριστού και ήθελε τη ζωή την αιώνια. Απεκρίθη λοιπόν ο Ιησούς προς αυτόν και είπε «Αληθώς αληθώς σου λέγω, εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να είδει τη Βασιλεία του Θεού». Πιστεύεις λοιπόν στο Θεό, δέχεσαι τα λόγια του Χριστού, αγαπάς δηλαδή τον Χριστό, αλλά για να δεις τη Βασιλεία του Θεού πρέπει να γεννηθείς άνωθεν. Και απάντησε ο Νικόδημος προς αυτόν, πώς είναι δυνατόν άνθρωπος να γεννηθεί γέρονον, ενώ είναι γέροντας, μήποτε δύναται να εισέλθει δευτέραν φοράν εις την κοιλία της μητρός αυτού και να γεννηθεί. Απεκρίθη λοιπόν ο Ιησούς στην ερώτηση του Νικόδημου, που τον ρώτησε τι θα πει να γεννηθεί άνωθεν, μπορεί να ξαναγεννηθεί ένας άνθρωπος ενώ είναι γέροντας? Και ο Ιησούς Χριστός ο Κυριός μας του απάντησε. Απεκρίθη λοιπόν ο Ιησούς, αληθώς αληθώς λέγω, εάν της δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, δεν δύναται να σε έλθει στη Βασιλεία του Θεού. Το γεγεννημένον εκ της σάρκος είναι σάρξ και το γεγεννημένον εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Μη θαυμάσετε ότι σας είπων πρέπει να γεννηθείτε άνωθεν. Ο άνεμος όπου θέλει πνέει και την φωνή αυτού ακούεις, αλλά δεν εξεύρεις πόθεν έρχεται και που υπάγει. Ούτως είναι πασώστης εγεννήθη εκ του πνεύματος. Μην απορείς λοιπόν του εξηγεί που σου λέω ότι πρέπει να γεννηθείς άνωθεν. Δεν μιλάμε για τη γέννηση εκ θελήματος ανδρός και γυναικός, αλλά μιλάμε για μια άλλη γέννηση εκ του Λόγου του Θεού και του Πνεύματος του Αγίου. Με το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο, όταν δηλαδή δεχθείς το Λόγο του Θεού και έρθει ο Λόγος του Θεού με πίστη στην καρδιά σου, τότε δια του Πνεύματος του Αγίου ο Θεός θα σε αναγεννήσει. Θα σε γεννήσει πνευματικά. Το γεγεννημένο εκ της σαρκός είναι σάρκα. Το γεγεννημένο όμως εκ του Πνεύματος του Αγίου είναι πνεύμα.
Γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του μιλάει πολύ καθαρά περί αυτού του ζητήματος. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησεν ημάς εις ελπίδα ζώσαν. Δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτων, αμίαντων, αμάραντων, πεφυλαγμένην εν της ουρανής δι' ημάς, οι οποίοι με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα δια της πίστεως, σε σωτηρία που είναι έτοιμη να αποκαλυφθεί εν το εσχάτο καιρό. Ο Απόστολος Πέτρος λοιπόν το εξηγεί ακόμη περισσότερο, ότι όπως ο Θεός ανέστησε τον Ιησού Χριστόν εκ νεκρών δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου, έτσι ο ίδιος Πατέρας, ο ίδιος Θεός, αυτόν ο οποίος τον πλησιάζει με πίστη προς το Θεό, με ενδιαφέρον για τα λόγια του Χριστού, με αγάπη προς τον Χριστό και με εξήτηση της Βασιλείας των Ουρανών, ο Πατέρας Θεός θα τον αναγεννήσει εις ελπίδα ζώσα, εις ελπίδα, θα τον αναγεννήσει εις ελπίδα ζώσα διά της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, επειδή πίστεψε ότι ο Ιησούς Χριστός ανεστήθη, διά της δυνάμεως της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, διά της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου που ο Θεός ανέστησε τον Ιησού Χριστόν, για μια κληρονομιά άφθαρτο, αμίαντο και αμάραντο, που είναι πεφυλαγμένη στους ουρανούς και είναι έτοιμη να αποκαλυφθεί σε εμάς εν το εσχάτο καιρό, εάν μείνουμε έως τέλος στην πίστη του Θεού, στην παρουσία του Θεού. Ο υπομείνας έως τέλους θέλει σωθεί. Άρα λοιπόν, δια της αναγεννήσεως, ο Πατέρας Θεός μας αναγεννά, μας κάνει νέα κτίσματα, καθώς είναι γεγραμμένο τα αρχαία παρήλθον, ιδού τα πάντα έγιναν νέα, επεμβαίνει στο σύνολο της προσωπικότητας του ανθρώπου, δηλαδή στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα, καθώς ο άνθρωπος είναι τριαδικός, όπως ο Θεός είναι τριαδικός, καθώς ο Θεός μας επίησε, μας έφτιαξε κατά την εικόνα του και την ομοίωσή του, επεμβαίνει λοιπόν στις επιθυμίες της σαρκός και τις μεταβάλλει, ελευθερώνει τον άνθρωπο από τη δουλεία των επιθυμιών της σαρκός. Παραδείγματος χάρη, ένας άνθρωπος που είναι δούλος στο αλκοόλ, δούλος στα ναρκωτικά, δούλος σε οποιαδήποτε άλλη σαρκική επιθυμία, ο Ιησούς Χριστός, ο Πατέρας Θεός, δια του Ιησού Χριστού, δια του Λόγου Του, εν Πνεύματι Αγίω, όταν τον αναγεννά, τον ελευθερώνει. Γιατί μόνο είναι γραμμένο όποιον ο Ιησούς Χριστός ελευθερώσει, αυτός πραγματικά είναι ελεύθερος. Τον ελευθερώνει λοιπόν πρώτον από κάθε σαρκική εξάρτηση, δουλεία, εχμαλωσία, κακή επιθυμία, βάζοντας μέσα τις επιθυμίες τις σαρκικές διαπνεύματος Αγίου, του αγιασμού, της καθαρότητος. Τον ελευθερώνει από επιθυμίες της καρδιάς, της ψυχής. Γιατί όπως είπαμε, ο άνθρωπος είναι τριαδικός, είναι σάρκα και εκδηλώνεται η σάρκα με τη ζωή του ανθρώπου. Είναι ψυχή και εκδηλώνεται η ψυχή με την καρδιά του ανθρώπου, με τις επιθυμίες δηλαδή της καρδιάς του. Τον ελευθερώνει από οποιαδήποτε εξάρτηση επιθυμίας οφθαλμών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, με την καρδιά του ανθρώπου, από την καρδιά του ανθρώπου, του καθαρίζει την καρδιά, του καθαρίζει τη συνείδηση από έργα πονηρά και τέλος του αλλάζει και το νου, το πνεύμα που εκφράζεται με το νου στον άνθρωπο, δίνει νουν Χριστού, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ώστε ενώ η καρδιά είναι σκληρή, αμετανόητη, ο Θεός την κάνει απαλή και τρυφερή, ενώ είναι, όπως λέει, λίθινη και πέτρινη, την κάνει σάρκινη, έτσι λέει ο Λόγος του Θεού, ώστε να επιθυμεί το θέλημα του Θεού, να θέλει το θέλημα του Θεού, όπως όταν αλλάζει τη σάρκα και ο άνθρωπος ζει με την αρέσκειά του, αλλάζει την αρέσκεια του ανθρώπου προς αυτό που αρέσει στο Θεό, έτσι αλλάζει και την ψυχή του ανθρώπου στο να θέλει το θέλημα του Θεού. Και τέλος αλλάζει και το πνεύμα του ανθρώπου που είπε από υπερήφανο, αλαζονικό και σκληρό, το μετατρέπει σε ταπεινό, πράο, ησύχιο, ώστε να σκέφτεται και να αποφασίζει σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και με το θέλημα του Θεού. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν είναι νέο κτίσμα, όπως είπε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός,
ότι το γεγεννημένο εκ της σαρκός είναι σάρξ, το γεγεννημένο εκ του πνεύματος όμως είναι πνεύμα. Και αυτή η σωτηρία έρχεται πρώτον δια πίστεως. Όπως λέει στην επιστολή του προς Εφεσίους ο Απόστολος Παύλος, να το βρούμε, να το διαβάσουμε από μέσα, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, λέει λοιπόν, διότι κατά χάριν είστε σεζωσμένοι δια της πίστεως. Τούτο δεν είναι από σας, είναι Θεού το δώρον. Ουχή ο εξέργων, δεν αναγεννάται, δεν σώζεται ο άνθρωπος δηλαδή από τα έργα του νόμου ή από τα έργα τα ανθρώπινα. Ουχή εξέργων, δια να μην καυχηθεί κανένας. Διότι του Θεού είμεθα ποίημα, κτιστέντες από τον Θεό εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προετοίμασε ο Θεός δια να περπατήσουμε εν αυτής. Όταν λοιπόν μας αναγεννά ο Θεός δια της Αναστάσεως με το λόγο του και το πνεύμα του το Άγιο, τότε μας θεωρεί ότι είμεθα δικό του ποίημα, τέκνο Θεού, γιατί δεχτήκαμε τον Χριστό και μας έδωσε εξουσία ο Θεός να γίνουμε τέκνα Θεού, κτιστέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά. Έχουμε λοιπόν ένα περπάτημα, μια πορεία μπροστά μας, τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περπατήσουμε εν αυτής. Και το πρώτο έργο, το καλό, το οποίο είναι ανάγκη να κάνουμε και να έχουμε για να διατηρήσουμε, για να σωθούμε πραγματικά, είναι το βάφτισμα εν ύδατη, εις άφεση αμαρτιών. Γιατί ο Κύριος μας είπε, ο πιστεύσας και βαφτιστής θέλει σωθεί. Ο απιστήσας και δεν βαφτιστεί θέλει κατακριθεί. Το βάφτισμα τι είναι? Δεν είναι μια τυπική διαδικασία μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Είναι μια ουσιαστική λατρεία. Καθώς είναι γεγραμμένο στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κολοσσαείς, το δεύτερο κεφάλαιο και το 9 εδάφιο διαβάζω, διότι εν αυτό το Ιησού Χριστό κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητας σωματικός. Και εσείς που έχετε αναγεννηθεί, είστε πλήρης μέσα σε Αυτόν. Ο οποίος, ποιος είναι αυτός μέσα στον οποίον είστε πλήρης, που είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας, καθώς σε Αυτόν εδόθη το υπερπάνω όνομα, μπροστά στο οποίο θα κλείνει γόνη κάθε τι, ουράνιο, επίγειο και καταχθόνιο, και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει τον Ιησού Χριστόν Κύριον. Εις τον οποίον λοιπόν, ο οποίος είναι κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας, και εσείς που αναγεννηθήκατε περιετμήθητε με περιτομήν αχειροποίητον, απεκδιθέντες το σώμα των αμαρτιών της αρκός δια της περιτομής του Χριστού, δηλαδή συνταφέντες με ταυτού εν το βαπτίσματι, δια του οποίου βαπτίσματος και συνανέστητε δια της πίστεως της ενεργίας του Θεού, ο οποίος ανέστησε αυτόν εκ νεκρών. Άρα λοιπόν, με την αναγέννηση γινόμαστε σύμμορφοι του θανάτου, γιατί πεθαίνει ο κόσμος μέσα μας, πεθαίνει ο κόσμος μέσα μας και εμείς πεθαίνουμε για τον κόσμο, όπως πέθανε ο Χριστός. Με το βάπτισμα, δια του οποίου λαμβάνουμε περιτομήν αχειροποίητον, δηλαδή την περιτομήν του Χριστού, και απεκδιόμεθα το παλαιό σώμα των αμαρτιών της αρκός, δια του βαπτίσματος λοιπόν γινόμεθα συμμέτοχοι της ταφής του Χριστού, ώστε στη συνέχεια ο Θεός δια της πίστεως και κατά χάριν, δια της πίστεως μας και κατά χάριν, καθώς πιστεύσαμε και βαπτιστήκαμε, μας αναγέννησε εις ελπίδα σώσα. Μας συνανέστησε δια της πίστεως της ενεργίας του Θεού, ο οποίος ανέστησε αυτόν εκ νεκρών. Και έτσι η αναγέννηση είναι πλήρης. Μετανοώ λοιπόν, μετανοήσατε, μετανοώ, επικαλούμε το όνομα του Χριστού, εξομολογούμε και παρετούμε από τις αμαρτίες μου, και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και καθαρίζει εμέ δια του αίματός του από πάσης αμαρτίας. Πιστεύω στο λόγο του, βαφτίζομαι κατά την εντολή του Κυρίου στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών, και βγαίνοντας από το ίδωρ, από το νερό, καθώς έμεινε μέσα το σώμα των αμαρτιών της αρκός και πήγε στα βάθη των θαλασσών και κανείς δεν μπορεί να το βρει, βγαίνω
συνανεστημένος σύμμορφος της Αναστάσεως του Χριστού για να περπατήσω μια νέα ζωή. Μια νέα ζωή σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και σύμφωνα με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί ο ακούν το λόγο μου και έχουν το λόγο μου, τα σεντολάς μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με. Πρέπει τώρα να ζήσω στην αγάπη του Χριστού. Αλλά ακόμη όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Αγίου, αυτοί μόνο είναι τέκνα Θεού. Άρα λοιπόν, σώθηκα δια της πίστεως, αλλά τώρα πρέπει να περπατήσω στο θέλημα του Θεού, που είναι κατά τον Απόστολο Παύλο, κατά το Λόγο του Θεού, τώρα δεμένη πίστης, ελπής και αγάπη. Η ελπίδα μου είναι στο Χριστό και είναι ανάγκη η ελπίδα μου να είναι στο Χριστό, γιατί μόνο πάσο ελπίζων επ' αυτόν δεν θέλει κατεσχυθεί. Γι' αυτό και ο Θεός επιτρέπει στη ζωή μου, επιτρέπει στη ζωή μας δοκιμασίες, ώστε οι θλίψεις να εργάζεται υπομονή, που χρειάζεται, έχουμε χρίαν υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού και να απολαύσουμε τις επαγγελίες του Πατρός. Η θλίψη λοιπόν εργάζεται υπομονή, η υπομονή εργάζεται δοκιμή, γιατί πρέπει να είμαι δόκιμος στην παρουσία του Θεού, κατά το όπως το λέει ο Απόστολος Παύλος και στον Τιμόθεο. Σπουδάσε να παραστήσεις τον εαυτό σου δόκιμον εις τον Θεό. Άρα ο δόκιμος έχει υπομονή, η οποία έχει, την οποία έχει εργαστεί στη ζωή μας ο Θεός, όποτε χρειάζεται με τις θλίψεις. Και η δοκιμή εργάζεται ελπίδα. Αλλά ποια ελπίδα? Εκείνη που θα εγκατεσχύνει. Μία ελπίδα. Την ελπίδα στον Θεό και μόνο στον Θεό. Την ελπίδα μας στο Χριστό και μόνο στο Χριστό. Είναι η ελπίδα αυτή που θα εγκατεσχύνει. Και ευλογημένος είναι ο άνθρωπος που ελπίζει στον Κύριο και μόνο στον Κύριο, γιατί μοιάζει, αυτός τώρα πια είναι ο ευλογημένος, σωσμένος, άγιος άνθρωπος του Θεού, μοιάζει με το δέντρο που είναι πεφτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων και το καύμα δεν θα τον επηρεάσει, η ανομβρία δεν θα τον επηρεάσει, γιατί ό,τι χρειάζεται το παίρνει μέσα από τα ύδατα, τα ζώτα, που είναι ο Λόγος του Θεού, καθώς πηγή των ζώντων υδάτων είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Και το φύλλωμά του θα θάλει, καρποφορία θα έχει πάντοτε και ό,τι αν πράττει θα το ευωδώνει ο Θεός. Να λοιπόν ο ευλογημένος άνθρωπος του Θεού, το παιδί του Θεού. Ο ελπίζων, ο πιστεύσας και ο ελπίζων στον Ιησού Χριστό και μόνο στον Χριστό. Αλλά υπάρχει και η αγάπη που, καθώς λέει ο Απόστολος Παύλος επίσης, τώρα δεν μένουν πίστης, ελπής και αγάπη. Η αγάπη δεν είναι μεγαλύτερα τούτων και η αγάπη είναι η σφραγίδα της σωτηρίας, θα έλεγα, του ανθρώπου, γιατί εξηγεί ο Απόστολος Παύλος την επιστολή του προς Κορινθίους και αν λαλώ τας γλώσσας των ανθρώπων και των αγγέλων, καθώς ο Χριστός βαφτίζει εν πνεύματι Αγίου και πυρή, αν δεν έχω όμως αγάπη, έγινα, αν και μιλώ τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, έγινα χαλκός ηχών ή κύμβαλων αλλάζων. Και αν πάλι έχω προφητεία, χαρίσματα Πνεύματος Αγίου και ξέρω πάντα τα μυστήρια και πάσαν την γνώση, και αν έχω πάσαν την πίστη, ώστε να μετατοπίζω όρη αγάπη δεν μη έχω, είμαι ουδέν. Και τέλος, και αν έχω και θυσία στη ζωή μου και Πνεύμα Άγιο και χαρίσματα και αποκάλυψη και φανέρωση και διακονίες Χριστού, και τρίτον και θυσία εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, δηλαδή και αν πάντα τα υπάρχοντά μου διαμνήμω και αν παραδώσω το σώμα μου για να καυθώ, αγάπη δεν μη έχω, δεν ωφελούμε. Άρα λοιπόν η αγάπη είναι η εκπλήρωση της σωτηρίας, η αγάπη μας προς τον Θεό πρώτα, καθώς είναι εντολή, αγαπείς Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της ψυχής σου, της καρδίας σου, της δυνάμεως σου και της διανοίας σου και των πλησίων σου σαν εαυτόν, αλλά και η εντολή καινούρια του Χριστού να αγαπάτε αλλήλους όπως εγώ σας αγάπησα. Χωρίς αγάπη λοιπόν, βασιλεία των ουρανών δεν υπάρχει. Αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του ανθρώπου ο οποίος πραγματικά πιστεύει στο Θεό, αγαπάει το Χριστό, εξητεί τη βασιλεία των ουρανών με τον τρόπο που ο Θεός θέλει, και ο Θεός ενεργοποιεί τη διαδικασία σωτηρίας του ανθρώπου, που είναι η αναγέννηση,
Το βάφτισμα εν πνεύματι Αγίου, καθώς είπε και ο Απόστολος Πέτρος στο πρώτο του κήρυγμα, μετανοήσατε και ας βαφτιστεί έκαστος ημών στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών και θέλετε λάβει την επαγγελία του Πατρός, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αυτή λοιπόν είναι η διαδικασία της σωτηρίας, αλλά και της δύναμης που ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν πνεύμα το Αγίο αποκαλύπτει και χαρίζει στον άνθρωπο που, όπως είπαμε, πιστεύει στον Πέμψαντα τον Ιησού Χριστόν, αγαπάει τον Χριστό, ακούει το Λόγο και φυλάτει Αυτόν και εξητεί τη Βασιλεία των Ουρανών, όπως χαρακτηριστικά ανέφερες εσύ, αγαπητοί μου, αδελφοί και φίλοι χριστιανοί. Όμως, πρέπει τώρα να προχωρήσουμε στις ερωτήσεις σου, διαβάζοντας αυτά τα οποία ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός ανέφερε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και διαβάζω από το 7ο κεφάλαιο, Ζήτα κεφάλαιο και 21 εδάφιο. «Δεν θέλεις έλθει στη Βασιλεία των Ουρανών πασολέγων προς εμέ Κύριε Κύριε, αλλά οπράττων το θέλημα του Πατρός μου του εν της ουρανής. Διότι πολύ θέλω συνειπεί προς εμέ είναι εκείνη τη ημέρα, Κύριε, Κύριε, δεν επροφητεύσαμε εν το ονόματί σου και εν το ονόματί σου εξεβάλαμε δαιμόνια και εν το ονόματί σου εκάμαμε θαύματα πολλά». Και τότε θέλει ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα, φύγετε απ' εμού εργαζόμενοι την ανομία. Είναι τώρα κάτι που φανερώνει ο Θεός για τη συνέχεια των χριστιανών στη χριστιανική τους πορεία. Δεν θα εισέλθει στον ουρανό αυτός που λέει Κύριε, Κύριε, που προσεύχεται, που δοξάζει το Θεό, που πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο, που κάνει θαύματα πολλά, που προφητεύει εν το ονόματι του Χριστού, που εκβάλλει δαιμόνια εν το ονόματι του Χριστού, που κάνει, όπως είπαμε, θαύματα πολλά εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Δεν θα εισέλθουν όλοι, αλλά αυτοί που πράττουν το θέλημα του Πατρός μου του εν της ουρανής. Αλλά εδώ βάζει μια νέα διάσταση. Το θέλημα του Πατρός μου του εν της ουρανής. Μόνο όσοι το πράττουν θα εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Και εξηγεί. Όποιος λοιπόν ακούει τους λόγους μου τούτους, λέγει ο Χριστός, και κάνει αυτούς, θέλω μειώσει αυτόν με άντρα φρόνημον, ο οποίος οκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την πέτραν. Αυτό είναι. Όποιος ακούει τους λόγους του Χριστού και κάνει αυτούς, ο Χριστός αυτόν τον παρομοιάζει με άνδρα φρόνιμο που οικοδόμησε την οικία αυτού επί την πέτρα, διότι θα κατεβεί η βροχή, θα έλθουν οι ποταμοί, θα πνεύσουν οι άνεμοι, θα προσβάλλουν την οικία εν εκείνη που είναι χτισμένη πάνω στην πέτρα και δεν θα πέσει, γιατί είναι τεθεμελιωμένη επί την πέτρα. Όμως ο ακούων τους λόγους μου και μην κάμνων αυτούς, λέει ο Χριστός, τον ομοιώνω με άνθρωπο, τον παρομοιάζω με άνθρωπο μωρό, ο οποίος οικοδόμησε την οικίαν αυτού όχι επί της πέτρας, αλλά επί την άμμον. Και κατέβη η βροχή, ήλθαν οι ποταμοί, έπνευσαν οι άνεμοι και προσέβαλαν στην οικίαν εκείνη και έπεσε και η το υπτώσεις αυτής μεγάλη. Άρα λοιπόν, η σωτηρία του σωσμένου διατερείται μόνο όταν ο άνθρωπος, ακούγοντας το Λόγο του Θεού, τον πράττει. Αν δεν τον ακούει το Λόγο του Θεού, αν τον ακούει το Λόγο του Θεού και δεν τον πράττει, μοιάζει με τον άνθρωπο, το μωρό που χτίζει το σπίτι του, ωραίο, όμορφο, πολυτελές, αλλά πάνω στην άμμο. Με χαρίσματα, με διακονίες, με ευλογίες, αλλά πάνω στην άμμο. Και όταν θα έρθει το κακό, γιατί το έργο εκάστου, λέει ο Απόστολος Παύλος επίσης την προς Κορινθίους επιστολή και το διαβάζω, διότι το έργο εκάστου με πυρ θέλει δοκιμαστεί. Το διαβάζω από μέσα, από το 10 εδάφιο του 3ου κεφαλαίου της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους. Εγώ κατά τη χάρη του Θεού τη δοθήσα εις εμέ ως σοφός αρχιτέκτον, θεμέλιον έθεσα, άλλος δε επικοδομεί, έκαστος όμως σας βλέπει πως επικοδομεί. Διότι θεμέλιον άλλων δεν ουδείς δύναται να θέσει παρά το τεθέν το οποίο είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτό είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζουμε. Εάν δε κάποιος επικοδομεί επί το θεμέλιον τούτον χρυσάφι, ασίμι, λίθους πολυτίμους,
ή ξύλα χόρτων και καλάμιν, εκάστου το έργο θέλει φανερωθεί, διότι η ημέρα θέλει φανερώσει αυτό, επειδή διαπυρός ανακαλύπτεται και το πυρ θέλει δοκιμάσει το έργο εκάστου ποιον είναι. Και αν το έργο τεινός το οποίο οικοδόμησε μένει, θέλει λάβει μισθόν. Εάν το έργο τεινός κατακαεί, θέλει ζημιωθεί. Αυτός όμως θα σωθεί πλην ούτως ως διαπυρός. Υπάρχει λοιπόν σωτηρία, ένδοξη, με μισθαποδοσία μεγάλη. Υπάρχει όμως και σωτηρία, άδοξη ως διαπυρός. Πριν αρχίσουμε να εξετάζουμε μία-μία την ερώτησή σου, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, θα ήθελα να τονίσω με μεγάλη παρησία και με απόλυτη βεβαιότητα ότι κανένας άνθρωπος ή κανένα πρόσωπο άλλο εκτός από τον Ιησού Χριστόν δεν έχει εξουσία να πει αυτός θα πάει στην κόλαση ή αυτός θα πάει στον παράδεισο. Κανένας. Και προφανώς ο τελευταίος που θα το κάνει αυτό είμαι εγώ. Σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να περιγράψω ότι εσύ ή αυτός θα πάει στον παράδεισο ή στην κόλαση. Δεν έχουμε την εξουσία από το Θεό, δεν έχουμε το δικαίωμα και εάν το πράξουμε, μεγάλο λάθος είναι αυτό, γιατί ο Κύριος λέει μην κρίνετε, γιατί αυτό είναι μια κρίση και μάλιστα η χειρότερη μορφή της κρίσεως, γιατί θέλετε κριθεί, μην καταδικάζετε, γιατί θέλετε καταδικαστεί. Γιατί δεν είναι μόνο κρίση, είναι και καταδίκη. Να πω εγώ σε μια κοπέλα Αγία που βάφει το μαλλιό της θα πάει στην κόλαση. Τη στιγμή που εδώ ο Λόγος του Θεού στην προς Κορινθίους λέει ότι θα σωθεί αυτός που οικοδομεί με χόρτο, με καλάμι, θα σωθεί ως διαπυρός. Εμείς λοιπόν αυτό που θα κάνουμε είναι αυτό που έχουμε καταλάβει μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και αυτό με πολύ φόβο Θεού θα το περιγράψουμε ελπίζοντας ότι τα έχουμε καταλάβει καλά. Διαβάζω λοιπόν. Εάν φορώ κοντή φούστα ή φορώ παντελόνια θα πάω στην κόλαση. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν λέει ότι οι γυναίκες πρέπει να ντύνονται με στολή σεμνή, εδώ και σοφροσύνη και να στολίζουν τον εαυτό τους όχι με πλέγματα ή χρυσάφι μαργαρίτα ή ενδυμασία πολυτελή αλλά το οποίο πρέπει η γυναίκα επαγγελωμένα στη θεοσέβεια με έργα αγαθά. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο. Κοντή φούστα, προκλητική φούστα, προκλητικά ρούχα, στενά ρούχα, σκιστά ρούχα. Φαντάζομαι ότι δεν είναι στην στολή σεμνή με εδώ και σοφροσύνη. Αλλά τι είναι, είναι στο φρόνημα το κοσμικό, γιατί η γυναίκα η οποία έτσι δίνεται, προκλητικά δηλαδή, σε ποιον θέλει να αρέσει, στο κόσμο προφανώς, όχι στο Χριστό. Θέλει να προσελκύει τα βλέμματα του κόσμου. Άρα ποιον αγαπάει, τον κόσμο, όχι τον Χριστό. Αυτό που έχει μέσα της είναι αυτό στο οποίο θέλει να αρέσει. Και η Γραφή λέει, μην αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα εν το κόσμο. Εάν της αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του Πατρός δεν είναι αυτό. Εάν λοιπόν αγαπάς τον κόσμο, αν μέσα στην καρδιά σου είναι ο κόσμος, και πώς φαίνεται αυτό, με τις επιθυμίες της σαρκός, με το πώς ντύνεσαι, με την επιθυμία των οφθαλμών, το τι ζητάς, και με την αλαζονία του βίου, το ότι υπερέχεις. Θέλεις να είσαι πιο όμορφη, γι' αυτό φτιάχνεις τον εαυτό σου όσο γίνεται καλύτερα. Ο Χριστός θέλει να είμαστε κόσμοι, όμορφοι, αλλά όχι με ψεύτικη ομορφιά, με επίκτητη, με προσποιητή ομορφιά. Άρα λοιπόν, εάν αγαπάει κάποια γυναίκα τον κόσμο και εκδηλώνεται αυτό με το να φοράει προκλητική ενδυμασία και όχι στολή σεμνή εδώ, με εδώ και σοφροσύνη, τότε η Γραφή λέει η αγάπη του Πατρός δεν είναι σε αυτήν. Δεν είναι σε αυτόν και στον άντρα και στη γυναίκα, το ίδιο είναι. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν φιλαρέσκεια, πάσχουν από φιλαρέσκεια, που η φιλαρέσκεια δεν είναι μέσα στον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, αλλά μάλλον είναι μέσα στα έργα της σαρκός. Εάν τώρα φορώ παντελόνι θα πάω στην κόλαση, εδώ αγαπητοί μου φίλοι είναι κάτι τελείως διαφορετικό και έτσι το βλέπουμε εμείς και θα το διαβάσουμε από μέσα καθώς λέει η Γραφή στο ΚΒ κεφάλαιο στο Δευτερονόμιο η γυνή, πέντε εδάφιο, η γυναίκα δεν θα φορέσει το ανήκον εις τον άντρα ούτε ο άντρας θα ενδυθεί στολήν γυναικός επειδή πάντες υπράττονται σούτος είναι βδέλυγμα εις Κύριον των Θεών σου.
Είναι κάτι λοιπόν που όταν ο άντρας φοράει γυναικεία ρούχα και η γυναίκα ανδρικά ρούχα, είναι κάτι που συχαίνεται ο Θεός. Και βέβαια στην Παλαιά Διαθήκη το λέει, αλλά αυτά τα οποία συχαίνεται ο Θεός, είτε στην Παλαιά είτε στην Καινή, μάλλον στην Παλαιά, τα διατηρεί στην Καινή. Παραδείγματος χάρη, ποια είναι τα βδελίγματα τα οποία αναφέρονται μέσα στο Λόγο του Θεού, μέσα στην Πεντάτευχο, μέσα στο νόμο του Μωυσή, τα οποία βεβαίως απολύτως είναι, συνεχίζουν να είναι βδελίγματα και στην Καινή Διαθήκη. Παραδείγματος χάρη, διαστροφή κτηνοβασία. Τα θεωρεί βδέλυγμα ο Θεός στο Λεβιτικό, Ιωταΐτα 22-26. Τα είδωλα και το χρυσάφι των ειδώλων είναι ανάθεμα. Οι ψευδοπροφήτες και οι ψευδοδιδάσκαλοι. Τα βδελίγματα των εθνών, μαγείες, μαντίες, ανθρωποθυσίες. Η αλότρια ενδυμασία. Η πορνεία, πόρνοι, κίνεδες, κίνετοι. Δεύτερος γάμος, πορνεία, είναι βδέλυγμα. Μισεί ο Θεός τον άνθρωπο το που αφήνει, εγκαταλείπει τη γυναίκα της νεότητος αυτού. Η αδικία. Καθώς πάσα αδικία είναι αμαρτία. Τα ειδωλόθητα επίσης είναι βδέλυγμα στα μάτια του Θεού και στην Καινή Διαθήκη ο Λόγος του Θεού τα απαγορεύει. Άρα λοιπόν αυτά τα οποία ήταν βδελύγματα στην Παλαιά Διαθήκη και τα συχαίνεται ο Θεός, συνεχίζει να τα συχαίνεται ο Θεός. Αλλά αναφέρεται και στο Σοφωνία, στο πρώτο κεφάλαιο και στο το εδάφιο, «Εν τη μέρα της θυσίας του Κυρίου θέλω εκδικηθεί τους άρχοντας και τα τέκνα του βασιλέως και πάντας τους ενδεδειμένους ενδύματα αλότρια». Και για να καταλάβουμε πόσο συχαμερό είναι στο Θεό, κάνουμε μια απλή σκέψη. Να δει μια γυναίκα τον άντρα της να φοράει κάτω από το παντελόνι του γυναικεία ισόρουχα. Δεν θα είναι φοβερό? Δεν θα πάθει σοκ? Κάπως έτσι τα βλέπει και ο Θεός. Τώρα, επίσης δεν είναι τα βδελίγματα όταν μόνο φαίνονται, αλλά όταν τα βλέπει ο Θεός. Δηλαδή δεν μπορείς να φοράς αλότρια ενδυμασία ούτε έξω από το σπίτι σου, αλλά ούτε και μέσα στο σπίτι σου. Τι θα συμβεί αν φοράς, δεν ξέρω, ο Θεός ξέρει. Εκείνο που ξέρω εγώ είναι ότι τα βδελίγματα στην Παλαιά Διαθήκη είχαν λιθοβολισμό, χωρίς συγχώρεση. Στην Καινή Διαθήκη όμως, το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Όλες οι αμαρτίες χάνονται όταν ο άνθρωπος μετανοήσει, τις εξομολογηθεί στον Κύριο, θα σωθεί. Πώς θα ενεργήσει ο Θεός? Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Θεός λέει, ο Θεός δεν βλέπει το φαινόμενο αλλά την καρδιά. Ενώ εμείς βλέπουμε πολλές φορές το φαινόμενο και δεν μπορούμε να δούμε την καρδιά. Στη δεύτερη σου ερώτηση. Αν βάφομαι γενικά ή βάφω τα μαλλιά μου, θα πάω στην κόλαση? Και πάλι επιμένω ότι ποιος θα πάει κάνοντας τι στην κόλαση, εγώ δεν μπορώ να το πω. Εγώ μπορώ να διαβάσω και να σκεφτώ μέσα από το Λόγο του Θεού αυτά που γράφει ο Θεός. Το βάψιμο στα μαλλιά είναι ένα ψέμα. Είναι μια μόνιμη αμαρτία. Λες ότι είσαι ξανθιά ενώ είσαι μελαχρινή. Και το λες μόνιμα. Οι αμαρτάνοντες εκουσίως δεν συγχωρούνται. Γιατί λέει η Γραφή ότι οι δειλοί, οι άπιστοι, οι βδελικτοί, φωνείς, πόρνοι, μάγοι, οι δολολάτρες και πάντες οι ψεύτες δεν έχουν τη μερίδα αυτών. Έχουν τη μερίδα αυτών εν τη λίμνη δικαιωμένη με πυρ και θείον, ούτως είναι ο δεύτερος θάνατος. Πάντες οι ψεύτες. Τώρα τι να πω. Προσευχή σου και ο Θεός θα μας απαντήσει, θα σου απαντήσει, θα σου φανερώσει. Δεν μπορώ εγώ όμως να καταδικάσω, εγώ διαβάζω. Το βάψιμο. Το βάψιμο δεν είναι βέβαια μόνιμο ψέμα, δεν είναι μόνιμη αμαρτία, γιατί βάφεσαι και ξεβάφεσαι. Όμως και αυτό δεν είναι μέσα στο φρόνημα της σαρκός, μέσα στο φρόνημα του κόσμου. Πιθανόν. Ο Θεός ξέρει και ο καθένας από εμάς θα πλησιάσει το Θεό και θα τον ρωτήσει.
Τέλος, εάν κόβω τα μαλλιά μου κοντά ή και αν προσεύχομαι και αν όταν προσεύχομαι δεν φορώ μαντήλι, θα πάω στην κόλαση. Πάλι θα το ξαναπώ, είναι πολύ βαριά λέξη αυτή που μου προσδίδεις, ότι θα σου πω εγώ αν θα πας ή όχι στην κόλαση, μη γίνει το τέτοιο πράγμα, το είπαμε όμως. Η Γραφή όμως λέει, διαβάζω στο Ιώτα Α κεφάλαιο, 15 εδάφιο. Η γηνή δε αν έχει κόμη, είναι δόξα εις αυτήν. Άρα ο Θεός σε θέλει, θέλει τις γυναίκες ένδοξες. Και η δόξα της γυναικός είναι η κόμη. Γιατί θα τα κουρέψει κοντά. Αντιθέτως λέει για τον άντρα, ότι ο άντρας αν έχει κόμη είναι ατιμία εις αυτόν. Ο άντρας δεν μπορεί να έχει μακριά μαλλιά. Γιατί στα μάτια του Θεού είναι σε ατιμία. Δεν είσαι δόξα. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Τώρα αν προσεύχεσαι και φοράς μαντήλι ή δεν φοράς μαντήλι, είναι κάτι που ο Λόγος του Θεού το περιγράφει και θέλω να το διαβάσω. Πασανίρ, προσευχόμενος ή προφητεύων, εάν έχει και καλυμμένη την κεφαλήν αυτού, κατεσχύνει. Συγγνώμη, αν έχει και καλυμμένη την κεφαλήν, κατεσχύνει την κεφαλήν αυτού. Εάν λοιπόν προσεύχεται και φοράει καπέλο ή οτιδήποτε άλλο που σκεπάζει, καλύπτει την κεφαλή του, η Γραφή λέει ότι κατεσχύνει την κεφαλήν αυτού. Εάν δεν σημειώσουμε ότι η κεφαλή του ανδρός είναι ο Χριστός, τότε θα έλεγα ότι κατευθύνει, κατεσχύνει το Χριστό. Πάσα δε γηνή, προσευχομένη προφητεύουσα, με την κεφαλήν ασκεπή, χωρίς να την καλύπτει, χωρίς να είναι και κατά και καλυμμένη, κατεσχύνει την κεφαλήν εαυτής, διότι είναι εν και το αυτό με την εξηρισμένη. Τότε οι πόρνες, το χαρακτηριστικό τους ήταν ότι ξύριζαν τα μαλλιά τους, τα έκοβαν πολύ κοντά. Και ήτανε η ντροπή των γυναικών, πάντοτε, τουλάχιστον των χριστιανών. Γιατί στους εθνικούς ήταν και καμάρι, αλλά στους χριστιανούς ήταν μεγάλη ντροπή, ήταν δέλυγμα η πορνεία. Και λέει λοιπόν, ξαναδιαβάζω, ο Απόστολος Παύλος, στο Ιώτα Α5, «Πάσα δε γίνει προσευχομένη προφητεύουσα με κεφαλήν ασκεπή, κατεσχύνει την κεφαλήν αυτής, διότι είναι εν και το αυτόν με τη εξαιρισμένη, με την πόρνη. Επειδή εάν δεν καλύπτεται η γυναίκα, τότε ασκουρεύσει τα μαλλιά αυτής». Αν δεν καλύπτεσαι, τότε θα κουρέψεις, δεν πειράζει. Αλλά εάν είναι σχρόνιστη η γυναίκα να κουρεύει τα μαλλιά αυτής ή να ξυρίζεται, ας κατακαλύπτεται. Πιο απλά θα μπορούσε να το πει ο Ιησούς Χριστός να εκφράσει το θέλημά του. Το θεωρώ πάρα πολύ απλό. Γιατί στα μάτια του Θεού να φαίνεσαι σαν εξηρισμένη καθώς προσεύχεσαι χωρίς κατακάλυμα στην κεφαλή σου. Εάν λοιπόν η γυναίκα δεν κατακαλύπτεται, ασκουρεύσει και τα μαλλιά αυτής, γιατί είναι το ίδιο με την εξηρισμένη. Εάν όμως είναι σχρόν στη γυναίκα να κουρεύει τα μαλλιά αυτής ή να ξυρίζεται, τότε ας κατακαλύπτεται. Απλά, ξέρω εγώ τι να πω. Εγώ το βλέπω ότι πολύ απλά, πολύ καθαρά μας τα λέει ο Λόγος του Θεού. Όλα. Από εδώ και πέρα βέβαια, εκείνο που έχει σημασία είναι καθένας πώς στέκεται. Και πιο σωστά, έτσι πως διαβάσαμε στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κάθε ένας λοιπόν ας βλέπει πώς οικοδομεί. Με χρυσό, με ασήμι, με λίθους τιμίους, που είναι ο Λόγος του Θεού, το θέλημα του Θεού, ή με ξύλα, χόρτο και χαλάμι, που είναι η δική μας άποψη, η γνώμη μας, που διαφοροποιείται έστω και λίγο από το Λόγο του Θεού. Πάντως το έργο του ανθρώπου που οικοδομεί με ξύλα, με χόρτο και με καλάμι, λέει η Γραφή ότι θα κατακαεί. Συμπερασματικά, θα ήθελα να διαβάσω αυτό που αναφέρεται μέσα στην Αποκάλυψη, στο τελευταίο μάλιστα κεφάλαιο του τελευταίου βιβλίου της Καινής Διαθήκης, στην Αποκάλυψη, ο Χριστός λέει,
Διαβάζω από το 11 εδάφιο του τελευταίου κεφαλαίου, του ΚΒ κεφαλαίου. «Ως της αδική, ας αδικήσει έτη. Και ως της είναι μεμολυσμένος, ας μολυνθεί έτη. Αλλά και ο δίκαιος ας γίνει ακόμη δίκαιος, πιο δίκαιος. Και ο Άγιος ας γίνει πιο Άγιος. Διότι δού έρχομαι ταχαίως και ο μισθός μου είναι με τεμούδια να αποδώσω εις έκαστον, όπως θα είναι το έργο αυτό». Άρα το έργο μας έχει πολύ μεγάλη σημασία στα μάτια του Χριστού. Και ποιο είναι το έργο μας? Η ζωή μας, η συμπεριφορά μας. Και στις έσχατες ιδίως μέρες μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού ο Άγιος να γίνεται πιο Άγιος, ο δίκαιος πιο δίκαιος. Γιατί είναι γεγονός ότι στο λευκό υπάρχει και λευκότερο. Στο Άγιο υπάρχει και αγιότερο. Στο καθαρό υπάρχει και καθαρότερο. Άρα ο καθένας από μας μας οδηγεί, μας αποκαλύπτει, μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού. Διαβάζω από την Επιστολή προς Κορινθίους στη Δευτέρα του Αποστόλου Παύλου, από το κεφάλαιο 5 και το εδάφιο 9. «Όθεν και φιλοτιμούμεθα, είτε ενδημούντες, είτε αποδημούντες, είτε ζώντες, είτε τη ζωή αυτή, είτε πλησιάζοντας προς το θάνατο, σε οποιαδήποτε ηλικία και αν είμαστε, σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν είμαστε, να φιλοτιμούμεθα, να είμεθα ευάρεστοι εις αυτόν». Για ποιο λόγο πρέπει να φιλοτιμούμεθα, να προσπαθούμε να είμαστε ευάρεστοι εις το Θεό, σε οποιαδήποτε ηλικία και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν είμαστε? Διότι πρέπει πάντες, είσαι σωσμένοι, να εμφανιστούμε ενώπιον έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, για να ανταμυφθεί έκαστος κατά τα πεπραγμένα, δια του σώματος καθα έπραξεν, είτε αγαθών είτε κακών. Άρα λοιπόν η προτροπή του Λόγου του Θεού, για αυτούς που έχουμε τη βεβαιότητα της αιώνιας ζωής, ελπίζοντας ότι δεν κάνουμε λάθος, γιατί δεν αποκλείεται να κάνουμε και λάθος. Σε αυτούς λοιπόν που έχουμε, που το πνεύμα μας συμμαρτυρεί με το πνεύμα του Θεού ότι έχουμε ζωή αιώνιο, η προτροπή του Λόγου του Θεού είναι να φιλοτιμούμεθα, να είμεθα ευάρεστοι στο Θεό. Και πώς θα είμαστε ευάρεστοι στο Θεό? Όταν η πρόθεσή μας είναι να μην λυπούμε το πνεύμα το Άγιο με το οποίο εσφραγίστημεν δια την ημέρα της σωτηρίας μας, αλλά να εντρυφούμε μέσα στο Λόγο του Θεού με μεγάλη προσπάθεια, να διακρίνουμε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, και να περπατάμε και να ζούμε μέσα σε αυτό. Αυτή είναι η προσπάθεια του χριστιανού, αυτό θέλει ο Θεός από όλους μας και αυτό θέλουμε και εμείς, όσοι πιστεύουμε στο Θεό, αγαπάμε τον Χριστό και εξητούμε με όλη μας την καρδιά τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Αυτού. Εδώ, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας τελείωσε. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί στην επόμενη εκπομπή μας. Μέχρι τότε σας ευχόμεθα με πολύ αγάπη μέσα από την καρδιά μας κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού, και ήθε ο Θεός να μας ευλογεί πάντοτε, κατά πάντα και πλούσια, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.